Και τι δεν κάνουν οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι προκειμένου να βγάλουν έναν τίτλο σε μία συνέντευξη. Όταν η δήλωση έχει να κάνει γύρω από το σεξ, τότε μιλάμε για σίγουρη επιτυχία. Εμείς μαζέψαμε τις καυτές τους ατάκες και σας τις παρουσιάζουμε. Στην κάμερα του Happy Day, η Μέρη Σνατσάκη, αφού μας είπε για τη φιλοσοφία της γύρω από το γυμνισμό, αποκάλυψε τι έκανε όταν τη ζήτησαν να βγάλει selfie σε παραλία γυμνιστών. Έχει έρθει ποτέ άνθρωπος στην παραλία των γυμνιστών να σου πει, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Έχει τύχει στη Σαμοθράκη. Ναι, βρε παιδάκι μου, αλλά είμαστε κάπως γυμνοί τώρα. Δες καλύτερα να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Late night show χωρίς σεξ γίνεται, δεν γίνεται, και έτσι η Μέρη Κωνσταντάκη είπε να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Σε ποιο άγαλμα από κάτω? Στην Σταδίου. Πώς είναι αυτό? Στη Σταδίου. Περίμενε. Στη Σταδίου, μπροστά στη Σταδίου. Ναι, στη Σταδίου. Πού είναι η παλιά βουλή? Κολοκοτρώνη. Έλα τώρα, πες ότι ήμασταν και μαζί. Αυτό ξέρεις. Ο Χάρης Βαρθακούρης από την άλλη στην εκπομπή Love It αποκάλυψε τα πάθη που ξυπνά στις θαυμαστριές του, οι οποίες δεν κρατιούνται μόλις τον αντικρίσουν. Αν υποθέσουμε ότι να μπει μια κοπέλα μέσα στο καμαρίνι και να αρχίσει να γδύνεται πριν καν μου μιλήσει, το θεωρείται υπερβολικό, τότε ναι, έχει συμβεί. Γίνεται το εθνικό μας σταγραμμικό ζευγάρι Τανιμανίδης Μπόμπα να μην κάνει δήλωση για σεξ? Άλλοι παίρνουν τα βουνά, αυτοί πήραν τις ζούγκλες και δείτε τι είπαν στην εκπομπή Χιούστον. Δώστε μας και μας κάτι αύριο να παίξει. Ποδαρικό μας κάνετε. Πες κάτι, πες. Δεν σου είπα να πώς το κάνατε, ότι είχα, ήμουν να την ξέρω, ήμουν αυτό, ότι την είχα βάλει κάτι. Όχι αυτό. Είναι γενικό. Στη ζούγκλα. Και να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Survivor με τον νικητή του δεύτερου reality, Ηλία Γκότση, να σοκάρει με τη δήλωσή του στο καλοκαιρινό ότι τον φλερτάρουν οι άνδρες. Σου την έχει πέσει άντρας. Ναι. Η αντίδρασή σου? Το να αρέσει σε κάποιον άνθρωπο γενικότερα είναι ωραίο. Ο Λάκης Γαβαλάς προέβησε μια αποκάλυψη λεπτομέρεια για το πώς ξυπνάει το πρωί στην εκπομπή DOT. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ στάνταρ. Ξυπνάω το πρωί ως ατόφιο αρσενικό. Αγαπώ τις γυναίκες και μπαίνει θηλυκότητα μέσα μου during the day, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Γιώργος Καράβας, ο coach του GNTM, κούκλος παντρεμένος και ευτυχισμένος μπαμπάς μιας κούκλας με δόση αυτοσαρκασμού, σχολιάζει στη βολιά των κούκου για τις προκλητικές φωτογραφίες που δέχεται στα social. Σου έχουν στείλει ποτέ πονηρό περιεχόμενο? Ναι, εντάξει. Σε ποιον δεν έχουν στείλει? Έτσι, φάτσα φορά ή... Ποιο φάτσα πεθαίνεις? Έχεις δηλώσει ότι τα δείχνεις και στη Ραφαέλα. Δεν ανακαλύψαμε και την Ακρόπολη, ούτε είδαμε κάτι καινούριο. Μαζί τα βλέπουμε με τη Ραφαέλα. Ο Κώστας Αποστολάκης, για να αποτάξει το κακό δηλαδή τις γυναίκες, αναζήτησε καταφύγιο στο Αγιον Όρος και αυτά υπόθηκαν στο πρωινό με τη Φέη Σκορδά. Μόλις τελείωσε η καραντίνα, η πρώτη, δηλαδή τον Ιούνιο, πήγα στο Αγιον. Έχω ξαναπάει, είχα πάει το 2002. Αλλά ο λόγος δεν ήταν αυτός που είχα πάει τότε. Ήταν για να μην βλέπω γυναίκες. Την σαρκική έλξη ήθελες να αποφύγεις? Την εικόνα ήθελα να αποφύγω. Και για το τέλος σας έχουμε μαθήματα σεξ διαστόματος Γιώργου Γερολυμάτου στην εκπομπή Pop-Up. Πάρτε χαρτί λοιπόν και μολύβι και κρατήστε σημειώσεις. Το σεξ είναι πολύ όμορφο όταν υπάρχει χημεία και όταν ένας άνθρωπος το απολαμβάνει νιώθοντας ότι έχει πνευματική επαφή. Τότε το σεξ είναι ακόμα πολύ πιο όμορφο. Το απόλαυσες με αυτή την ιδέα το σεξ? Εγώ το έχω απολαύσει το σεξ από όλες τις πλευρές, οπότε άστα με εμένα. Και από τη σεξουαλική πλευρά, και από τη λέξη ξεπέτα, και από την πνευματική.